Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, καθηγητή ογκολογίας, πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ακούγατε ενδεχομένως από όσους συντονιστήκατε και νωρίτερα την κυρία Μίνα Γκάγκα. Γίνεται κακός χαμός με αυτό το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη δευτεροβάθμια υγεία, που έχει κατατεθεί στη Βουλή και συζητείται στην Επιτροπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημόπουλε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλη, για την πρόσκληση. Εμείς τώρα άκρη δεν βγάζουμε, διότι έχω ακούσει γιατρούς που λένε ότι είναι πολύ καλή αυτή η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Είδα χθες όμως και νοσοκομιακούς γιατρούς και ιδιώτες γιατρούς να λένε αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα στην δημόσια υγεία, διότι έτσι όπως σχεδιάστηκε δεν θα λειτουργήσει και οι πολίτες αντί να ωφεληθούν θα έχουν και ακόμα χειρότερη εξυπηρέτηση. Με λίγα λόγια, και οι μεν και οι δε έχουν βάλει το νομοσχέδιο στη μέση. Κάτι δεν πάει καλά. Εσείς τι λέτε? Ναι. Δείτε, να δεχτούμε όμως όλοι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας και δυστυχώς λόγω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης μνημονίων είναι σε ένα κομβικό σημείο στο οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο επιχειρείται με αλφαγιώτα να γίνει σήμερα είναι και στους νοσοκομιακούς γιατρούς, στους γιατρούς εσύ και στους πανεπιστημιακούς γιατρούς, να δοθεί η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, πέραν του ωραρίου, να έχουν και μία δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Εάν υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες ότι το έργο το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε όσοι είμαστε στα νοσοκομεία το πρωί θα πραγματοποιηθεί με συνέπεια και υπάρχει τρόπος αυτό να εξακριβωθεί, από εκεί και πέρα κατά την εκτίμησή μου είναι μία ενδεχόμενη λύση η οποία θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα ζωή στο ΕΣΥ. Κύριε Παπαδόπουλη, κύριε Χιώτη, στην περιφέρεια, στα νοσοκομεία υπάρχει μεγάλη δυσκολία να στελεχωθούν. Βεβαίως, μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να έχουμε μισθούς επίπεδου Γαλλίας και Γερμανίας και Ολλανδίας, που είναι 4 και 5 φορές περισσότεροι από όσο παίρνουμε τώρα, να υπήρχε δυνατότητα για κάλυψη της οικίας των ανθρώπων που είναι στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, να υπήρχε δυνατότητα για κάλυψη της μεταφοράς και όλων αυτών των συνθηκών που απαιτούνται. Σήμερα, ενδεχομένως, ιδιαίτερα για νοσοκομεία της περιφέρειας, η δυνατότητα ιδιωτών ιατρών που δουλεύουν στις πόλεις, στις επαρχιακές, να έχουν μια μερική άσκηση έργου στο νοσοκομείο, να δώσει τη δυνατότητα να καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν στα νοσοκομεία και τα οποία δεν συμπληρώνονται παρά τις προκηρύξεις που γίνονται. Όλοι θα θέλαμε να υπάρχει ένα σύστημα υγείας το οποίο να είναι πλήρες και αποκλειστικό, με μια πολύ μεγάλη, πολύ ικανοποιητική αμοιβή των γιατρών, να εμποδίζουν τους γιατρούς να φεύγουν στο εξωτερικό μόλις παίρνουν πτυχίο και να μπορούμε να γεμίσουμε όλες τις θέσεις που, για τις οποίες υπάρχουν ανάγκη. Άρα λέτε ότι αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι εφικτό με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, όπως δεν έγινε εφικτό και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο δίνει αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Άρα λέτε ότι μπορεί να φέρει και γιατρούς από το εξωτερικό, οι οποίοι δουλεύουν στο εξωτερικό, για να γυρίσουν στην Ελλάδα, αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει, εάν οι θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνουν πιο ελκυστικές, με την έννοια της δυνατότητας συμπλήρωσης του μισθού, ο οποίος δεν μπορεί να αυξηθεί σε επίπεδο εξωτερικού με κάποιο πρόσθετο έργο, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει προς την αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς, οι ενδιασμοί για καταστρατήγηση του μέτρου υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι οι ασφαλιστικές δικλίδες είναι εδώ, μπορούν να εφαρμοστούν όταν ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο στην εφαρμογή του και πραγματικά να μην οδηγήσουν σε αυτό που κάποιοι συνάδελφοι περιγράφουν ως την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πώς θα διασφαλιστεί όμως αυτό που είπατε, γιατί με το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζεται και δεν μπορεί να διασφαλιστεί? Η άσκηση ιδιωτικού έργου μπορεί να πιστοποιηθεί, αν πραγματοποιείται, εκτός του ωραρίου που έχει κανείς στο νοσοκομείο. Και αυτό να μην την κοπανάνε νωρίτερα οι γιατροί, γιατί έχουν και ιατρείο το απόγευμα, αυτό λέτε?
Υπάρχουν τρόποι προφανώς αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν είναι εύκολο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και δυσκολίες που έχουμε στην Ελλάδα για την εφαρμογή των νόμων, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία καταβάλλεται για να δοθεί μια ανάσα τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχουν ολόκληρες ειδικότητες οι οποίες δεν... για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή... Αναισθησιολόγοι, εντατική θεραπεία, παθογονατόμοι. Αυτή η αλλαγή στους ειδικευόμενους θα βοηθήσει, πιστεύετε? Γιατί έχω ακούσει γιατρούς να λένε ο ειδικευόμενος θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο που έχει δουλειά, έχει καλούς γιατρούς για να μάθει την τέχνη. Όταν τον πας κάπου που θα είναι περίπου σε αργία και θα γίνεται χειρουργείο μια στο τόσο, δεν θα μάθει ποτέ τη δουλειά. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, εάν αυτή η κυκλική εκπαίδευση θα είναι κάποια συγκεκριμένης διάρκειας, και βεβαίως να πούμε ότι δυστυχώς στην ιατρική η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όλους μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στην περίοδο της ειδικότητας θα εκπαιδευτείς και μετά θα τα έχεις μάθει και θα είσαι τακτοποιημένος για πολλά χρόνια. Και αυτός επίσης είναι ένας επιπλέον παράγων που θα μπορούσε η μεγαλύτερη όσμωση γιατρών και Εθνικού Συστήματος Υγείας και Πανεπιστημιακών Γιατρών με τον ιδιωτικό τομέα να βοηθήσουν και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και των συναδέλφων που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια μεγαλύτερη επικοινωνία, όσμωση μεταξύ γιατρών που σήμερα είναι σε τελείως διαφορετικές ταχύτητες, θα μπορούσε να βοηθήσει όλους με την προϋπόθεση ότι θα αντιληφθούμε ότι η περίθαλψη, η νοσηλεία είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.